Καλημέρα από το Άστρο στην Ουρία News. Βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας Άστρο, στην είσοδο συγκεκριμένα. Μαζί μας είναι δύο γιατροί, οι οποίοι θα μας ενημερώσουν τη διαδικασία που πρέπει να ξέρει κάποιος ασθενής πριν έρθει στο κέντρο υγείας. Για πέστε μας τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς. Καλημέρα σας, λέγομαι Σαράγου Κατερίνα. Είμαι εδώ γιατρός στο κέντρο υγείας με τον συνάδελφο. Τσιρίτας εγώ, Γιώργος. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι τα περιστατικά τα οποία θεωρούνται ύποπτα για COVID έχει οδηγία να καλούν στο κέντρο υγείας ώστε να ενημερώνουν και τους γιατρούς που εφημερεύουν κάθε φορά είτε είναι εδώ τα πρωινά, έτσι ώστε να παίρνουν οδηγίες τηλεφωνικώς. Εάν κάποιος από αυτούς χρήζει να εξεταστεί, υπάρχει πάντοτε στην είσοδο είτε γιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε κάποιος επισκέπτης υγείας, κάποιο προσωπικό τέλος πάντων του κέντρου υγείας μας, το οποίο θερμομετρεί τον ασθενή και τον ρωτάει κάποια πράγματα για το ιστορικό και τα συμπτώματα. Τα οποία πια θα μπορούσε να είναι πυρετός, συγγνώμη που μιλάς, που αυτή τη μάσκα. Πυρετός, δίχας, δύσπνοια. Θα μπορούσε να έχει πονόλαιο, που θα μπορούσε να έχει βράχος φωνής. Απώλεια γεύσης, οσμής. Αν λοιπόν έρθει ένα τέτοιο περιστατικό, ακολουθείται η εξής διαδικασία. Δίνεται ο γιατρός με τα κατάλληλα προφυλακτικά μέσα και έχουμε εκεί το box όπου μεταφέρεται, αν είναι πρωινή ώρα σίγουρα, και εξετάζεται από τον εκάστοτε γιατρό. Σε περίπτωση που χρήζει να μπει στο κέντρο υγείας γιατί χρειάζεται οξυγόνο, γιατί πρέπει να του κάνουμε νεφελοποίηση, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν στο box, μεταφέρεται με τον εξής τρόπο που θα σας εξηγήσει εδώ ο συνάδελφος. Mm-hmm. Θα μπει μέσα στο κέντρο υγείας, έχουμε πίσω ειδικό χώρο από την πίσω μεριά. Στο γάμα γιατρή, όπως και αν έρθει βράδυ, επειδή εδώ δεν διαθέτουμε φωτισμό, θα μπει πάλι στην πίσω μεριά. Και εκεί υπάρχει ένα ειδικό παραπάν που χωρίζει το χώρο, είναι σαν απομονωμένος χώρος, όσο γίνεται τώρα ταχαίως με τις συνθήκες αυτές. Θα ντυθεί πάλι ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για την εξέταση εκείνη τη στιγμή και θα εξεταστεί ο ασθενής πίσω. Ή θα συνεχιστεί η αντιμετώπιση του περιστατικού μέχρι να αποφασίσουμε τη συνέχεια που μπορεί να είναι να νοσηλευτεί. Συνήθως θα πάει εννοείται στο νοσοκομείο που μπορεί να υπάρξει το τεστ, να γίνει δηλαδή το φαρκικό έγκλημα και να πάει για τεστ. Και να τονίσουμε ότι υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι βαριά και μας παίρνουν τηλέφωνο και βρίσκονται πιο κοντά συνήθως στο νοσοκομείο. Οπότε αποφασίζουμε να φύγει ο γιατρός ντυμένος μαζί με τον εκαδίτη, τον οδηγό μας ή τον διασώστη, κάθε φορά ανάλογα με το ποιος είναι στη βάρδια. Εξετάζει το περιστατικό κατοίκων και για να μην γίνει διασπορά ή να μην μεταφερθούν εδώ τα μικρόβια τέλος πάντων, γιατί θα θέλει εισαγωγή σίγουρα γιατί αν έχει υποξυγονεμία ή οτιδήποτε, μεταφέρεται κατευθείαν στο παναρκαδικό, ούτως ώστε να γίνει πιο άμεσα η αντιμετώπιση και τα προφυλακτικά μέτρα να παρθούν όπως πρέπει. Αν προκύψει περιστατικό κατά τη διάρκεια που έρθει εδώ, επειδή πολλοί φοβόνται μετά, λένε ποια είναι η διαδικασία αφού φύγει κτλ. Ακολουθούνται όλες οι ενέργειες, απολυμάνσεις. Βεβαίως, με το που φεύγει ο ασθενής, πάντοτε απολυμμένουμε το χώρο, περνάμε με χλωρίνη, οκτανισέτ, υλοπνεύματα, γίνεται η σωστή αποστήρωση και βεβαίως προσέχουμε και εμείς το πώς βγάζουμε τις στολές μας, με τρόπο τους ώστε να μην γίνεται διασπορά του ιού. Να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας ενημέρωση. Εμείς είστε στη διάθεσή σας για την νέα προκύψη να ενημερώνουμε τους πολίτες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.